υδράργυρος σκαρφαλώνει στα ύψη. Η υγρασία κάνει τη ζέστη αφόρητη. Κάποιοι όμως είναι αναγκασμένοι να δουλεύουν κάτω από τον καυτό ήλιο. Ο υδρότας δεν σταματά να τρέχει από το μέτωπο του Δημήτρη Ανεστόπουλου όσο στρώνει στην άσφαλτο την καυτή πίσα. Δράμα, τι άλλο να σας πω. Το έχετε συνηθίσει? Με τα χρόνια ναι. Πώς το αντέχετε, πολύ νερό? Ναι, με πολλά νερά, υγρά, αυτά, χυμούς. Κάτω από τον καυτό ήλιο, ο Ηρακλής και ο Κώστας Παπαγιαννίδης αντικαθιστούν τζάμια σε ψηλά κτίρια της παραλιακής. Η θέα της θάλασσας τους βάζει σε πειρασμό για μια βουτιά. Αλλά όπως λένε, ο μεγάλος όγκος της δουλειάς δεν τους το επιτρέπει. Κάψωνας σε κάψωνας, η δουλειά είναι δουλειά. Με θέα τη θάλασσα, όπως βλέπετε εδώ στην παραλιακή, εμείς ανεβαίνουμε ψηλά και κάνουμε δουλειά κάτω από τον ήλιο που καίει. Τι να κάνουμε, το μεροκάματο να γίνει. Τελειώστε τη δουλειά, μία βουτιά? Δεν έχει βουτιά, έχει συνέχεια μετά. Από το πρωί μέχρι το βράδυ και συνεχίζουμε. Ο Χάρης Κάβουρας ψήνει σουβλάκια και μπιφτέκια σε beach bar με θέα τη θάλασσα. Βλέπεις πετρία τη θάλασσα και ξαφνικά βλέπεις από πίσω τη φωτιά, λες τώρα είμαι για θάλασσα. Αλλά δυστυχώς το καθήκον είναι εδώ. Όταν σχολάσεις, μία βουτιά θα προλάβεις? Όχι, 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 όχι. Είμαι κουρασμένος πλέον. Σπίτι, μπάνιο, ύπνο. Ο Βασίλης Τσόγιας σπούδασε ιστορία και αρχαιολογία. Αυτή την περίοδο, για να βγάλει τα προστοζήν, εργάζεται ως σερβιτόρος στην παραλία. Η δουλειά είναι δύσκολη, λέει, αλλά παίρνει τα μέτρα του. Έχεις να αντιμετωπίσεις θερμοκρασίες και συνεχίζεις. Δηλαδή, πρέπει εκεί που αισθάνεσαι να σε εγκαταλείπουν οι δυνάμεις σου, να δίνεις κι άλλο, να προχωράς. Χυμούς, οπωσδήποτε υγρά στοιχεία, κοντομάνικο ώστε να μην καίγεσαι και αντιλιακό. 7 ώρες κάτω από τον ήλιο δουλεύει καθημερινά ο Παναγιώτης Ρουπάκας. Πίνει πολλά λίτρα νερού, ενώ περιπολώντας την παραλία, δροσίζεται κάνοντας και βουτιές. Καπέλο, νερά, ναι, αντιλιακά συνέχεια, κάνουμε βουτιές, ό,τι πρέπει να κάνει όλος ο κόσμος.